Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Υπουργέ, χθες το απόγευμα μόλις κάποια πολιτική ψυχή εξεφώνησε στο TikTok τα παρακάτω λόγια. Ακούστε, τα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, κυρίως εσείς πολίτες της Ελλάδας που μας ακούτε από κάπου εκεί μακριά. Είπε η ψυχή αυτή, η πολιτική, θα πρέπει να μιλήσουμε για όλα αυτά που μας κρατάνε πίσω. Για τις μεγάλες, τις τεράστιες παθογένειες του κράτους, τις αιστείες του αναχρονισμού και της αναξιοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά, είπε η πολιτική αυτή ψυχή στο TikTok χθες το απόγευμα, θα πρέπει, ελληνικέ λαέ, είπε, θα πρέπει να τα σαρώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και αυτή είναι η εντολή που θα ζητήσω προσωπικά από τον ελληνικό λαό, δηλαδή εσάς τους ιδίους. Πιο γρήγορα, κατέληξε πιο τολμηρά, να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά και αυτό θα ψηφίσουμε στις 21 Μαΐου. Και εδώ, ελληνικέ λαέ, δύσμηροι πολίτες που ακόμα είστε ζωντανοί και αντέχετε την πείνα και το κρύο και όλα τα δεινά των μνημονίων και μας ακούτε από εκεί έξω και δεν κλείνετε την τηλεόραση, δεν τη σπάτε, δόξα τω Θεώ, δεν έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εδώ λοιπόν, πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω, ελληνικέ λαέ, αρχίζουν οι απορίες. Ποια να είναι άραγε η πολιτική ψυχή που τα εξτόμησε χθες όλα αυτά? Να είναι μήπως ο αείμνηστος, το πνεύμα του αείμνηστου Ερνέστο Τσε Γκεβαρά? Να είναι ίσως ο Φιντέλ Κάστρο? Να είναι ο αλυσμόνητος και κατά την ταπεινή μου γνώμη σημαντικότερος και από τους δύο προαναφερθέντες για τους αγώνες των λαών, ο αλυσμόνητος Σαλβατόρ Αλιέντε, ο πρωθυπουργός της Χιλής που δεν είπε «γονατίζω, ψηφίζω μνημόνιο», είπε «ένας πρωθυπουργός εκτελείται στο προεδρικό μέγαρο από τους φασίστες δικτάτορους πάνω να τον ανατρέψουν και πιάσε πολυβόλο για πρώτη φορά στη ζωή του 5 λεπτά πριν το σκοτώσουν τα καθάρματα οι φασίστες». Να το είπε αυτός? Όχι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, δεν ακούσατε λάθος. Όλα αυτά τα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, αλήθεια? Θα πρέπει να μιλήσουμε μαζί σας για αυτά που μας κρατάνε τόσα χρόνια πίσω? Γιατί εμείς, όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, πιστεύαμε ότι εσείς και η οικογένειά σας είστε που μας κρατάτε εμπολείς πίσω, συνεπικουρούμενοι από το Πασόκ τον τελευταίο αιώνα και ένα φιλετάκι του ΣΥΡΙΖΑ 4,5-5 χρόνια. Έτσι, αλήθεια, να μιλήσουμε για τις παθογένειες του κράτους, τις αιστείες του αναχρονισμού, κύριε Μητσοτάκη, και της αναξιοκρατίας? Γιατί εμείς πιστεύαμε ότι είναι ταυτόσιμες με τις μνημονιακές και ιδίως με τη δική σας μνημονιακή διακυβέρνηση. Νομίζαμε ότι ο Πάτσης και οι Πάτσιδες αυτού του κόσμου ήταν στη δική σας, κύριε βουλευτική ομάδα. Νομίζαμε ότι η λίστα Πέτσα, που πέτσωσε τα μέσα για να γράφουν ψέματα στον κορονοϊό, ήταν δικό σας υπουργός που την έγραψε. Νομίζαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ας πω και το τελευταίο, και η εντολή, λέτε, που θα ζητήσετε προσωπικά, η εντολή που θα ζητήσει προσωπικά ο πρωθυπουργός σας, που είναι και ανώνυμη εταιρεία, από τον ελληνικό λαό. Κύριε Μητσοτάκη, δεν τη ζητάτε από τον εαυτό σας την εντολή? Κάνετε κουμάντο σε αυτή τη χώρα 4 χρόνια. 4 χρόνια παρά 2 μήνες. Αν θέλετε να τα βρείτε για την αναξιοκρατία, τις παθογένειες κτλ., αφήστε τον ελληνικό λαό. Είναι μια χαρά εκεί που είναι. Βέβαια, δεν είναι καθόλου μια χαρά, τον έχετε εκτελέσει, αλλά λέμε σε πολιτικά εκτελέσει, να μην έχουμε άλλες σκέψεις. Και αυτό μάλιστα λέει, θα πάτε την Ελλάδα ψηλά και πιο μπροστά, αφήστε την εκεί που είναι. Είναι αρκετά χαμηλά, μην την πάτε πιο κάτω. Ωστόσο, γιατί πραγματικά αυτό είναι και ένας ύποπτος τρόπος να αναλύει κανείς την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Και γι' αυτό κιόλας το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί ξέρει ότι θα γελάσει ο ελληνικός λαός, ξέρει ότι θα πετάξει πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Το ζήτημα, ωστόσο, ελληνικέ λαέ, δεν είναι και δεν ήταν ποτέ ο εκάστοτε έμικος του Μεγάρου Μαξίμου. Το ζήτημα είναι οι πολιτικές που αυτός κάθε φορά εφαρμόζει, το ξέρουν και οι πέτρες. Σύμφωνα με το προσωποκεντρικό και βαθιά από προσανατολιστικό αφήγημα των μνημονιακών και των τριών, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κομμάτων, για τη διαχείριση των εξαθλειωμένων συρμών, υπεύθυνος είναι ποιος άλλος, ο Σταθμάρχης και ο Συνδικαλισμός. Για την διακυβέρνηση της στοχευμένης Ελλάδας, άρα ποιος θα είναι, ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Με αυτήν τη ρητορική και την πολιτική ακροβασία, επιτρέψτε μου να πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αποφεύγεται
όπως ο διάολος το λιβάνι αποφεύγεται κάθε συζήτηση επί της ουσίας, όπως εσείς αποφεύγετε το διάβολο και όπως ο διάβολος αποφεύγει το λιβάνι, έτσι εσείς όλοι οι μνημονιακοί αποφεύγετε με τον ίδιο τρόπο κάθε συζήτηση για την ουσία, για τις καταστροφικές τρικοματικές μνημονιακές σας πολιτικές που μας έχουν οδηγήσει η ελληνική λαέ, όπως ξέρεις καλά, στο πετσί σου και στη τσέπη σου, στον κρεμό. Το ζήτημα φυσικά δεν είναι ποιος θα είναι ο ένικος του Μαξίμου στις 22 Μαΐου, αλλά ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα εφαρμόσει. Με λίγα λόγια, η ελληνική λαέ, το ζήτημα είναι θα καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, θα καταργηθεί το σχέδιο Ηρακλής, θα μειωθούν οι φόροι. Επιτέλους, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα υπάρξει αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή στον κατώτατο μισθό και στην κατώτατη σύνταξη. Θα επανακρατικοποιηθεί επιτέλους ο ΣΕ, για να μην κάνετε πολιτικά εγκλήματα με 57 νεκρούς, και η ΔΕΗ, για να μην κάνετε άλλα πολιτικά εγκλήματα με πεινασμένους και κρυωμένους ανθρώπους, ανθρώπους που κρυώνουν. Ήταν εύκολος ο χειμώνας. Ο Θεός απαιτήθη φιλέλλην. Δεν θα είναι πάντα. Θα ξαναγίνει, με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, άνθρωποι που μας ακούτε από εκεί έξω, πολίτες της Ελλάδας, η χώρα μας κάποια στιγμή βιώσιμη, θα φύγει το μαύρο και το γκρι. Προφανώς και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, κανένα από όλα αυτά τα θέματα, από τη στιγμή που για να εκλεγούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να δώσουν πριν τα διαπιστευτήριά τους στα μεγάλα συμφέροντα εντός και εκτός της πατρίδας μας. Γνωρίζουν όλοι τους και οι τρεις μνημονιακοί πολύ καλά ότι όποιος και αν αναλάβει η ελληνική λαέ την πρωθυπουργία της χώρας σου σε μια μνημονιακή κυβέρνηση το επόμενο μνημόνιο θα είναι μονόδρομος. Το είπα, το σκεπτικό το γράφει καθαρά, μην κάνετε πως δεν το ακούτε, της προπερασμένης Τρίτης του Eurogroup, το σκεπτικό μιλάει για μειώσεις μισθών, μιλάει για 2,1 πρωτογενές πλεόνασμα, που σημαίνει και για μένα που είμαι ηθοποιός και όχι οικονομολόγος, μειώσεις μισθών, συντάξεων και αυξήσεις φόρων. Απλώς, ελληνική λαέ, διαγωνίζονται οι τρεις μνημονιακοί για το ποιος τάχα δήθεν θα εφαρμόσει με το ένα ή το άλλο δήθεν πρόσημο το μνημονιάκι του. Αν δεν υπάρξει ρήξη, ελληνική λαέ, με όλα αυτά τα συμφέροντα και τους πολιτικούς που καταδυναστεύουν τη χώρα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ουσιαστικά στη ζωή σου. Γι' αυτό το Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη, δεν θα πάρει μέρος σε καμία κοινική και ανώφελη μετεκλογική, το τονίζουμε, μετεκλογική συζήτηση μοιρασιάς υπουργείων, που δεν είναι σε καμία περίπτωση το ζητούμενο για την εξαθλειωμένη κοινωνία μας. Εμείς, το Μέρα 25, έχουμε υποβάλει 7 τομές. Αυτά όλα που είπα έχουν μέσα. Αυτά που είπα που είναι άμεση ανάγκη για το ελληνικό λαό να γίνουν χτες. Τα έχουμε υποβάλει προς όλους και βεβαίως πρώτα απ' όλα στην ηγέτιδα κεντροαριστερά δύναμη, στο νέο σοσιαλδημοκρατικό πόλο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική λαέ, εδώ και 4 μήνες είναι: είστε πολύ μικροί, καθίστε να δούμε αν θα μπείτε στη Βουλή και μετά το συζητάμε, κύριε Τσίπρα. Όταν θα διαπιστώσετε στις 22 Μαΐου ότι ξαναμπήκαμε στη Βουλή και μάλιστα με τα τσαρούχια ότι μπήκαμε και είμαστε εδώ μέσα, θα έχετε στη διάθεσή σας 2,5-24 ώρα. Ξέρετε γιατί φτάνουν μόνο, κύριε Τσίπρα? Για μοιρασιά υπουργείων και λιμουζινών. Γι' αυτό φτάνουν. Εμείς όμως, ελάτε που δεν ενδιαφερόμαστε διόλου για όλα αυτά. Εκλεγήκαμε πριν 4 χρόνια και μπήκαμε εδώ για τους ανθρώπους και μόνο και όχι για τα βρωμερά αξιώματα. Και έχουμε το κεφάλι μας πολύ ψηλά και συγκοιτάμε στα μάτια, ελληνική λαέ, γιατί 4 χρόνια μετά είμαστε εδώ. Αλλά κυρίως είμαστε έξω στους δρόμους πλάι σου για τους ανθρώπους και όχι για τα βδελυρά αξιώματα. Τα οποία δεν ήταν πάντα βδελυρά, να μην υιοθετούμε ορολογίες άλλων. Τα κάνατε με τα βρωμερά μνημόνια σας.